κυρία Κτενά, δεν είναι βολικό αντί για προανακριτική να γίνει εξαταστική, να βγάλει το κάθε κόμμα το πόρισμά του και να είναι ευχαριστημένο, να ικανοποιηθεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα που θα βάλει όλες τις αιτίες που ο καπιταλισμός τέλος πάντων λειτουργεί διαβρωτικά για τις υποδομές, για το κράτος που λειτουργεί με τους όρους που λειτουργεί. Θα βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ τα κομμάτια που επιθυμεί για να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Θα βάλει το ΠΑΣΟΚ τα κομμάτια που επιθυμεί για να επιτεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Θα βάλει η Ελληνική Λύση τα δικά της, η Πλεύση τα δικά της. Μήπως είναι πολυβολική αυτή η πρότασή σας για εξεταστική και γι' αυτό φαίνεται ότι θα υπερψηφιστεί από τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω να πω, εμένα θα με προβλημάτιζε. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια τεχνική διαφορά ανάμεσα στην εξεταστική και την προανακριτική. Η μία οδηγεί σε δίωξη απευθείας. Όχι μόνο. Η μία απαιτεί 120 ψήφους, ενώ η προανακριτική πρέπει να στηριχθεί από την πλειοψηφία. Θέλει τουλάχιστον 151 ψήφους. Άρα λοιπόν, προτείνοντας αυτή τη στιγμή προανακριτική, πρέπει να θέλει η Νέα Δημοκρατία να δεχτεί ένα τέτοιο αίτημα. Διαφορετικά είναι ένας εύσχυμος τρόπος να σταλεί πάλι η υπόθεση στο σιτάρι, να μπει πάλι στο σιτάρι. Ναι, αλλά τη διευκολύνουμε. Συγγνώμη. Θέλω να πω ότι θα εκτεθεί αν δεν ψηφίσει. Καταλάβατε τι εννοώ. Με την εξεταστική μπορεί μόνο η αντιπολίτευση να ανοίξει την υπόθεση και να πέσει άπλετο φως. Και βέβαια η μία επιτροπή δεν αναιρεί την άλλη. Δεν την ακυρώνει. Τώρα, να πάμε όμως λίγο στην... Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι, αν θέλετε, που βάζει κάποιες... εμάς μας προβληματίζει ως προς τα κίνητρα του ΠΑΣΟΚ στο να αρνηθεί να στηρίξει την εξεταστική. Και βέβαια, κανείς δεν τον εμποδίζει να καταθέσει και αίτημα για προκατακτική. Ωστόσο, για μας αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, μετά από αυτό το τραγικό... αυτό που έγινε στα ΔΕΒ πραγματικά δεν μπορεί να περιγραφεί σαν δυστύχημα. Για μας ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα και γι' αυτό ζητούμε και εξεταστική που να ανοίγει την υπόθεση από την αρχή της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων. Μήπως το κάνετε εύκολο στην κυβέρνηση να πει θα ψηφίσω την εξεταστική και γλιτώνω την προανακριτική που θα έπρεπε να την ψηφίσω και θα βρισκόμουν ενώπιον των ευθυνών μου αν δεν το έκανα? Έχουμε δει πάρα πολλές φορές και εξεταστικές και προανακριτικές να μην καταλήγουν σε πραγματικά αποτελέσματα. Αυτό που έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία είναι ο ελληνικός λαός να δει, να καταλάβει ακριβώς τι έχει παιχτεί πάνω στην πλάτη του δεκαετίες τώρα από όλες τις κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και των μνημονίων, τις διάφορες κυβερνήσεις συνεργασίας και φυσικά την περίοδο μετά την αμαρτωλή σύμβαση 7-17 για την τηλεδιοίκηση που ξεκίνησε με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Υπάρχει μια διαχρονική ευθύνη που ξεκινάει από την ίδια την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεχωρίζει αυτό που λέμε το τρένο από τις ράγες. Mm-hmm. Όταν παροχή της υπηρεσίας από την υποδομή. Σπάει στα τρία και κάποια κομμάτια ιδιωτικοποιούνται, κάποια παραμένουν. Κυρία Κτενά, και σε άλλες χώρες έχει σπάσει τα τρία, φυσικά, αλλά δεν είχαμε ευθεία σύγκρουση δύο τρένων. Κάνετε λάθος. Με συγχωρείτε, τα στοιχεία ακριβώς δείχνουν κάτι άλλο. Ότι όπου έχει εφαρμοστεί αυτή η πολιτική, έχουν αυξηθεί τα θανατηφόρα δυστυχήματα με το τρένο, έχουν αυξηθεί τα θύματα και οι συγκρούσεις. Υπάρχει τέτοια έρευνα. Βέβαια. Και έχουν δημοσιευθεί τα στοιχεία. Θέλετε ειδικά, να μας την πείτε για τη δείξετε αυτή την έρευνα, πραγματικά. Ναι, θα το βρω αν θέλετε όση ώρα μιλάμε θα σας τα δώσω. Είναι οι Βρετανικοί σιδηρόδρομοι είναι δυστυχώς γνωστοί πια. Την πυκνότητα δρομολογίων των Βρετανικών σιδηροδρόμων την ξέρετε όμως σε σχέση με την ελληνική πυκνότητα? Ήταν πυκνή και πριν κάποια την άλλη ήταν πυκνότητα πυκνά, άλλων ήταν χωρών. Πυκνά τα δρομολόγια και πριν την ιδιωτικοποίηση. Φαντάζομαι ότι είναι αναλογικά με τα δρομολόγια. Προφανώς. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε αριθμό δυστυχημάτων, πρέπει να τα συγκρίνουμε τον αριθμό των δρομολογίων. Για την ίδια χώρα συγκρίνω πριν και μετά την ιδιωτικοποίηση. Λέτε ότι η ιδιωτικοποίηση σκοτώνει. Αυτό είναι το τίτλο σα. Και να εξηγήσω γιατί. Γιατί όταν έχει. Κύριε Τσάπαλε, θα τη επιβάλλετε τη γραμμή. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Δεν είπα. Ερώτηση έκανα και την αποδέχτηκα.
τα ίδια μέτρα ασφαλείας κοιτάει μια ιδιωτική εταιρεία που επιθυμεί να κερδίσει, κύριε Τσάπαλη, με την πολιτεία που επιθυμεί να προστατεύσει. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά. Όταν αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί η εταιρεία. Αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί η εταιρεία οικονομικά. Έχει ένα λόγο παραπάνω αν έχει οικονομικό κίνητρο να προσέχει περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας. Δεν είναι τυχαίο ότι όπου έχουν εφαρμοστεί τέτοιου είδου ιδιωτικοποιήσει που σπάει σε κομμάτια μια μεγάλη πρώην, ένα μεγάλο πρώην κρατικό μονοπόλιο, δεν είναι τυχαίο ότι το πιο κερδοφόρο κομμάτι, αυτό με την εγγυημένη πελατεία, να το πούμε είναι έτσι, που είναι αυτό που και πριν τα ΤΕΠΗ, όταν ήταν δημόσιο όλο ο οργανισμό, κάθε μήνα είχαμε δυστυχήματα. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Πελοπόννησο. Τέτοιο πράγμα δεν ξαναείχαμε, κύριε Τσάπαλε. Τα ΤΕΠΗ έχουν ευθύνη και ονοματεπώνυμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν όταν ιδιωτικοποιήθηκε ο σιδηροδρόμος να καταστραφεί. Αυτό που κατάλαβε με τραγικό, με δραματικό τρόπο η ελληνική κοινωνία το Μάρτιο ήταν το δίλημα που πραγματικά άστριψε στα μυαλά όλων ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Γιατί πάντοτε αυτό που βλέπουμε σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις είναι ότι μπαίνει στο ζύγι με τη λογική του κόστους ωφέλους, του αν συμφέρει να προχωρήσουμε μία επένδυση ώστε να είναι αποδοτική και ποιο θα είναι το ρίσκο αν δεν την ολοκληρώσουμε. Αυτή είναι η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση συγκεκριμένες οδηγίες. Και αυτό το έχουμε δει και στις πυρκαγιές, το έχουμε δει και στις πλημμύρες και φυσικά το είδαμε με αυτό τον δραματικό τρόπο το Μάρτιο του τον περασμένο. Και σταματώ εδώ για να μην αναφερθώ στη δήλωση του Υπουργού. Θέλω να προχωρήσουμε και να πάμε στο ζήτημα. Που δείχνει ακριβώς τις προτεραιότητες. Και δεν ήταν μια κακή στιγμή. Μάλιστα. Κυρία Ακτενά, έρχομαι σε εσάς. Εσείς που είστε υπέρ της εργατικής τάξης, υπέρ του κόσμου της εργασίας, θέλω να μου πείτε, δεν είναι καλό να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να μην επομίζονται όλα τα βάρη, τα συνήθη, υποζύγια, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι? Μήπως έτσι θα φύγει ένα βάρος από αυτούς και αυτές? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Παρακαλώ. Ο καυγάς, ο προηγούμενος, μεταξύ των εκπροσώπων των τριών κομμάτων που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα, που και τα τρία κόμματα όταν βρέθηκαν στην κυβέρνηση πραγματικά λαϊλάτισαν το λαϊκό εισόδημα και άσκησαν φορομπηκτική πολιτική, και το ξέρουν καλά οι φορολογούμενοι αυτό, δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε εδώ πέρα, έχουν ένα κοινό παρονομαστή ή ένα κοινό σημείο αναφοράς. Και αυτό λέγεται ευρωπαϊκή πολιτική, και γι' αυτό βλέπουμε παρόμοιες πολιτικές με διαφοροποιήσεις και σε άλλες χώρες. Προεκλογικά είχαμε προειδοποιήσει. Κατά την προεκλογική περίοδο είχε δοθεί στη δημοσιότητα η αρινή έκθεση της Κομισιόν. Εκεί συγκεκριμένα. Μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ, ευρωπαϊκή πολιτική είναι. Συγγνώμη, θα φτάσω και εκεί. Ναι. Εκεί λοιπόν έδιναν κάποιες οδηγίες, παύλα συμβουλές στην κυβέρνηση. Να συνεχίσει μεταρρυθμίσεις, να φροντίσει για εισαγωγή προκαταβολής φόρου, για διεύρυνση φορολογικής βάσης, για αναθεώρηση φορολογικής δομής για τους αυτοαπασχολούμενους και ενίσχυση φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς και επέκταση ηλεκτρονικών πληρωμών. Ό,τι ακριβώς δηλαδή. Κάνουμε τώρα. Κάνετε τώρα εσείς. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό είναι κάτι που θα το έκανε όποιος και αν ήταν κυβέρνηση από τα τμήματα που είναι σήμερα, από τα κόμματα που σήμερα εκπροσωπούνται σε αυτό το τραπέζι. Και το γιατί έχει εξήγηση, μάλλον υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Έχει να κάνει με την πολιτική των πλεονασμάτων. Των δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Καθώς και με την. Και με την αναλογία, αυτά είναι στοιχεία. Το 95% των εσόδων έρχεται από φορολογία εργαζομένων. Το 5% των εσόδων από φορολογία. Ένα διαφορετικό μείγμα πολιτική λοιπόν θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Αυτό λοιπόν το μείγμα δεν το αμφισβητεί κανένας όμως, κυρία Γιάμαλη. Κανείς μέχρι τώρα δεν έχει αμφισβητήσει αυτή την αναλογία 95% προς 5%. Και βλέπουμε ότι αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια είναι να ανακουφίζει τη μία φορά κάποιος τους μισθωτούς. Συγγνώμη, μίλησα λίγο από όλους. Με συγχωρείτε να ολοκληρώσω αυτό. Δεν έχει στρίφωμα η εκπομπή, δεν εξαρτάται από μένα. Μία λοιπόν ανακουφίζουν κάπως τους μισθωτούς και ρίχνουν το βάρος στους αυτοαπασχολούμενους. Αφήνει λίγο καιρό, η επόμενη κυβέρνηση ίσως και η ίδια αλλάζει το μείγμα της και περνάει τα βάρη στους μισθωτούς ανακουφίζοντας τους αυτοαπασχολούμενους. Και αυτό ακριβώς παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, γιατί οι αυτοαπασχολούμενοι είχαν τεκμήρια και παλιότερα. Τα βγάλατε, τώρα τα ξαναβάζετε. Κυρία Ακτενά, δεν θέλω λοιπόν να σας κόψω στον αέρα, εν κατακλείδη. Εν κατακλείδη λοιπόν, αυτή η πολιτική έχει
καθαρά αντιλαϊκό πρόσημο. Ο μόνος τρόπος για να ανακουφιστεί. Δεν φταίνε οι αυτοαπασχολούμενοι και τα μικρά εισοδήματα για το ότι δεν επαρκούν τα έσοδα. Μάλιστα. Τα έσοδα θα βρεθούν από τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου. Μάλιστα. Δεν αρκεί η φορολογία των υπερκερδών. Τα κέρδη πρέπει να φορολογηθούν. Σαφές. Και αν θέλουμε να ανακουφίσουμε τη λαϊκή οικογένεια, χρειάζεται 12.000 αφορολόγητο, συν 3.000 για το κάθε παιδί και κατάργηση του φόρου. Ευχαριστώ. Του ΦΠΑ και των κοινωνικών φόρων κατανάλωσης.